Μάθημα 21. Η κρίση του 1932. Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε μια εποχή ευημερίας. Η ευημερία σήμαινε ότι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων σε ένα καλύτερο οικονομικά μέλλον είχε αποκατασταθεί. Οι σκοτεινές εποχές της δεκαετίας του 1920 έδειχναν να απομακρύνονται. Οι πληγές έκλειναν, η φτώχεια περιοριζόταν και το ελληνικό κράτος έδειχνε να σχεδιάζει το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Ποιες προσπάθειες κατέβαλε η ελληνική οικονομία για την αποτροπή της κρίσης και ποια υπήρξαν τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών? Πρώτον, οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει την κρίση εξάντλησαν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγμα. Την άνοιξη του 1932, η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αποφύγει την αναστολή της μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος, καθώς και την αναστολή εξυπηρέτησης των εξωτερικών δανείων. Τρίτον, έτσι εγκαινιάστηκε μια περίοδος ισχυρού κρατικού παρεμβατισμού στα οικονομικά ζητήματα, ιδιαίτερα στις εξωτερικές συναλλαγές και μια πολιτική προστατευτισμού με σκοπό την αυτάρκεια της χώρας. Τέταρτον, η Ελλάδα μπήκε με τη σειρά της στο χώρο της κλειστής οικονομίας, όπου οι συναλλαγές καθορίζονταν περισσότερο από γραφειοκρατικές διαδικασίες παρά από ελεύθερες οικονομικές συμφωνίες. Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο διακανονισμού clearing? Πρώτον, στο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχησε προοδευτικά η μέθοδος του διακανονισμού clearing. Δεύτερον, οι διεθνείς συναλλαγές δεν γίνονταν δηλαδή με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα, αλλά με βάση διακρατικές συμφωνίες που κοστολογούσαν τα προσανταλλαγή προϊόντα και φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών με την αντίστοιχη των εξαγωγών στο πλαίσιο ειδικών λογαριασμών. Τρίτον, για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου οι συναλλαγές με το εξωτερικό ήταν έντονα ελλειμματικές, η διαδικασία αυτή, πέρα από τα αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία. Ποιες υπήρξαν οι συνέπειες της μεγάλης οικονομικής κρίσης στο πολιτικό πεδίο? Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις, όμως, αυτών των εξελίξεων βρίσκονταν στο πολιτικό πεδίο. Δεύτερον, τα ισχυρά συγκεντρωτικά κράτη που αναδείχθηκαν μέσα από αυτές τις διαδικασίες προκαλούσαν την ανάδειξη και την κυριαρχία ολοκληρωτικών κινημάτων και καθεστώτων σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Τρίτον, καθώς προχωρούσε η δεκαετία της κρίσης, η δεκαετία του 1930, ολοένα και περισσότερα κράτη αποκτούσαν δικτατορικά ή φασιστικά καθεστώτα. Τέταρτον, η Ελλάδα δεν ξέφυγε από το γενικό κανόνα. Πέμπτον, στις 4 Αυγούστου του 1936, ο Ιωάννης Μεταξάς με την ανοχή του Παλατιού προχώρησε στην κατάλυση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος και στην επιβολή της δικτατορίας.